Ολοταχώς για πόλεμο. Οι Ισπανοί στρατιώτες στην Σλοβακία και ο Βούτσις λέει ότι οι ΗΠΑ θέλουν πόρους της Ρωσίας και αδιαφορούν για τις απώλειες. Ως μέρος της στρατηγικής συμμαχίας κατά της Ρωσίας λοιπόν, η Ισπανία ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στη Σλοβακία, υλοποιώντας την μεγαλύτερη ανάπτυξη στρατευμάτων της χώρας στην περιοχή, ανέφερε μέσω μαζικής ενημέρωσης. Σε συνδυασμό με την συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ρουμανία, την Μολδαβία και την Βουλγαρία, όλη η κατάσταση έχει αρχίσει να μυρίζει μπαρούτι, ενώ η σύνοδος της Ουάσιγκτον θα είναι καταλυτική για κάθε είδους ενέργεια κατά της Ρωσίας. Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ, η παρουσία της Ισπανίας στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης αυξήθηκε εκθετικά. Τέτοια μέτρα από την συμμαχία έχουν στόχο να δείξουν στην Ρωσία την ισχύ της και να αποτρέψουν την Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση στη συμμαχία, ισχυρίζεται ειδικός. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν θα αγνοήσει ενέργειες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για τα συμφέροντά της. Τώρα θέλουν πόρους της Ρωσίας, προλογίζει ο Σέρβος πρόεδρος για τον επικείμενο πόλεμο ΗΠΑ Ρωσίας. Η Δύση ενδιαφέρεται ελάχιστα για τις ανθρώπινες ζωές, ενδιαφέρεται μόνο για τους πόρους της Ρωσίας, αυτό ανέφερε ο Σέρβος ηγέτης. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ουκρανική σύγκρουση δεν μπορεί να τερματιστεί αυτή τη στιγμή. Η Δύση ενδιαφέρεται για τα εδάφη της Ρωσίας και τους πλούσιους πόρους της και ενδιαφέρεται ελάχιστα για τις απώλειες τόσο μεταξύ των Ουκρανών όσο και των Ρώσων στην ζώνη σύγκρουσης. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την άμεση κατάπαυση του πυρός όπως προβλέπεται από το κινέζικο σχέδιο. Όλοι θέλουν την ήττα της αντίθετης πλευράς. Η Δύση ενδιαφέρεται ελάχιστα για το πόσοι Ουκρανοί πεθαίνουν, εφόσον οι άνθρωποι από την Δύση δεν πεθαίνουν ή πεθαίνουν μόνο εθελοντές, επειδή η Ρωσία έχει πολύ πετρέλαιο, αέριο, φωσφορικά άλατα, χρυσό και ασίμι και ό,τι άλλο χρειάζονται, είπε σε συνέντευσή του. Επικαλέστηκε τις ιδέες που διατύπωσαν οι σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η Ρωσία δεν αξίζει να έχει ένα τόσο τεράστιο έδαφος, το οποίο θα έπρεπε να είναι κοινό για όλους. Ο Βούτσιτς είπε σε μια ομιλία του προς το σερβικό έθνος ότι αν και η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, δεν θα επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ανακοίνωσε επίσης ότι το Βελιγράδι αναστέλει τις ασκήσεις του στρατού και της αστυνομίας με όλους τους ξένους εταίρους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.